Το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε και τους επιχειρηματίες γάμου και βάπτισης στο νησί μας, οι οποίοι προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν έσοδα, δεν έχουμε να λαμβάνουν από πουθενά. Οι γάμοι, όπως γνωρίζετε, έχουν σταματήσει και οι βαπτίσεις, γιατί δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση από την κυβέρνηση για το όσον αφορά τα άτομα, για το αν θα ανοίξουν οι εσωτερικοί χώροι. Εδώ μιλάμε για μια καταστροφή. Μιλάμε για 95-98% κλείσιμο. Εμείς με 50 και με 100 άτομα, δεύτερη χρονιά, δεν μπορεί να δουλέψει το κομμάτι και το γρανάζι γάμος βάφτιση πουθενά. Η περιφέρεια έβγαλε αγκοδίλη, στήριξε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πολλών κλάδων, κυρίως τουριστικών, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δικός μας κλάδος δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση. Όπως τόνισαν, ο κλάδος τους βιώνει πλέον την ολοκληρωτική καταστροφή, με τους επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται για τους αυστηρούς περιορισμούς σε διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, με φόντο και την βροχή ακυρώσεων γάμων και βαπτίσεων στο νησί μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Από το 2019 έχουμε να δουλέψουμε. Έχουμε γάμους στην Κρήτη, ειδικά που γίνονται με 1500 άτομα, τα οποία δεν γίνεται να τα μικρύνουμε στα 100, 300, έστω δύσκολα στα 500 άτομα ακόμα. Ζητάμε στήριξη από παντού. Είτε ως πάγωμα οφειλών, είτε ως μια ενίσχυση οικονομική, είτε από την περιφέρεια, είτε από το κράτος. Μας έχουν κάνει ένα μπαλάκι. Δεν ξέρουμε. Θέλουν όλοι να βοηθήσουν, αλλά ξαφνικά δεν βοηθάει κανείς. Είμαστε ένας κλάδος ο πλέον πληττόμενος. Μιλάμε για το 100%. Δεν έχουμε καμία στήριξη, δεν είχαμε ποτέ. Καλούμαστε να πληρώσουμε φόρους, ενίκεια, ρεύματα και υπαλλήλους. Ενίκεια μας πληρώσαν μόνο 2 μήνες. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Ζητάμε τα δικαιώματά μας, να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Ζητάμε να ανοίξουν τα κτήματα βάσει των τετραγωνικών μέτρων με τα μέτρα που ισχύουν στην εστίαση. Έχουμε βροχή ακυρώσεων. Βέβαια, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ακόμα και αν παντρεύεται Ιούλιο ή Αύγουστο, δεν μπορεί να προγραμματίσει. Έτσι. Είναι σκοτσέζι κοντούζι αυτό που βιώνουμε όλοι. Απ' τη μια να χαίρεται που θα συμβεί αυτό το γεγονός και απ' την άλλη να μην μπορεί να ξέρει πόσα άτομα θα είναι. Τι να κάνει με τα προσκλητήρια. Εάν θα γίνει ο γάμος τελικά. Δεν υπάρχει ένα πλάνο. Όπως τόνισαν, ο κλάδος τους δεν στηρίχθηκε οικονομικά από την κυβέρνηση, με τους ίδιους να περιγράφουν στο Περιφερειάρχη Κρήτης τη δραματική κατάσταση που βιώνουν για δεύτερη σεζόν χωρίς έσοδα, με τον Σταύρο Αρναουτάκη να δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους. Διεκδικούμε αυτό το οποίο έχει τεθεί και η χρηματοδότηση να δοθεί μια βοήθεια προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και παράλληλα να μπορούν να δουλέψουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε δίπλα, ό,τι μπορούμε από την πλευρά της περιφέρειας να βοηθήσουμε και αυτόν τον κλάδο αλλά και άλλους κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδημία.